Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Κυριακάτικο πρωινό σήμερα και ξέρετε δεν θέλω να λείπει το Mostly Unboxing από το Κυριακάτικο πρωινό καφεδάκι σας. Να μου σας κράτησα για άλλη μια φορά κάτι πολύ special. Εντάξει, τη διαδικασία πλέον την έχετε μάθει, ελπίζω ήδη να είναι έτοιμο το καφεδάκι σας. Να μου σήμερα μου ήρθε πάλι ένα τεράστιο pop in a box. Ένα κουτί που απλά θα βγάλει εμένα από το πλάνο. Δεν μας παίρνει να το έχουμε έτσι μπροστά παρά μόνο να τα ανοίξουμε. Να πούμε ότι το Pop in a Box είναι το αγγλικό συνδρομητικό κουτί. Είναι κατάλληλο για τους Funko Pop συλλέκτες γιατί έχει διάφορα πακέτα συνδρομών. Και μπορείς και κανονικά, επειδή αρκετοί το ρωτάνε, μπορείς και απλά να αγοράσεις μερικά κομμάτια από εκεί, είτε να κάνεις κάποιες συνδρομή. Και έχει πιο συγκεκριμένες συνδρομές. Marvel συνδρομή, Star Wars συνδρομή, που για να σου έρχονται μόνο από πάκια της Marvel, ας πούμε, αλλά και εκεί ακόμα πρέπει να κάνεις λίγο δουλίτσα, να πειράξεις λίγο το tracker του, να βάλεις ποια θέλεις, ποια έχεις και ποια δεν θέλεις. Γενικά όμως τα πακέτα συνδρομών του είναι 1, 2, 3, 6 και 12 νομίζω τον μήνα, ή μπορεί να έχει και πιο ενδιάμεσα. Εγώ έχω την 12 συνδρομή, η οποία συμφέρει γιατί βγαίνει 100 ευρώ το μήνα και έχεις 12 pop, δηλαδή το λιγότερο κάτω από 9 ευρώ, κάπου στο 8,5 ευρώ το κομμάτι. Και πολλές φορές έχει τύχει να βγάλουμε και μεγάλα κομμάτια και exclusive και chase και αυτά. Απλά θέλει αυτό λίγο δουλίτσα να κάνεις, είτε βάλεις μια γενική συνδρομή όπως έχω εγώ. Θέλει για κάτι μερικές μέρες να πειράξεις λίγο το tracker του και να βάλεις ποια έχεις με το. Σαν Κύπρο, σαν ένα τρόφι ας πούμε έχει που Add My Collection όπως το πατάς. Ποια θέλεις, τα ποια θέλεις θα βάλεις με το thumbs up και ποια δεν θέλεις με το κόκκινο thumbs down. Αυτά λίγο να φτιάξεις για να σου έρχονται μόνο αυτά που έχεις βάλει θες. Αν κάποια τα αφήσεις απείραχτα υπάρχουν πιθανότητες να σου στείλουν και κάποια από εκείνα. Ανοίξει τον όμιλο The Hat Group όπως το Zbox και το My Geek Box. Νομίζω αυτά. Μπορούμε σιγά σιγά να τα ανοίξουμε πάλι γιατί πάλι ήρθε ένα τεράστιο κουτί. Έβαλα μπλούζα Star Wars σήμερα γιατί αυτό που λέγαμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε. Πιστεύω θα έχει μέσα Star Wars και πιστεύω σε Han Solo. Γιατί όταν το στείλαν ήταν που βγήκαν τα Han Solo λίγο και μετά και το συνηθίζω από την box αυτό. Αλλά θα δούμε. Κάπως έτσι τώρα, πόσο όπως και να το βάλουμε τώρα, θα μας κόψει εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα με χάλαγε μια ολόκληρη σειρά του Solo τα ποπάκια εννοείται. Κοιτάξτε εδώ τι κάναν. Ναι, εντάξει βάλαν μόνο αυτά και μίσαν από πάνω τέλος πάντων αυτά τα Air Plus. Και δεν είναι μέσα τυλιγμένα τα ποπάκια από το. Βλέπω μεγάλα για άλλη μια φορά. Για να ξεκινήσουμε με κάτι πάρα πολύ ωραίο που το είχα ξεχάσει καν ότι να το βάλω, ότι το θέλω. Αλλά σίγουρα το θέλω. Εντάξει, τα ποπάκια τη συγκεκριμένη κατηγορία. Λοιπόν, μπορέσαμε να το βγάλουμε. Τα ποπάκια τη συγκεκριμένη κατηγορία δεν θέλω να τα μαζέψω. Δεν έχω το χώρο, αλλά το συγκεκριμένο το ήθελα σίγουρα. Γιατί μιλάμε για την κλασική Aston Martin DB5 από. Από την Aston Martin βασικά του James Bond. Αυτό αν θυμάμαι καλά είναι το κλασικό αυτοκίνητο και από την τρίτη ταινία του James Bond. Το Goldfinger του 64 αν θυμάμαι καλά. Με τον αγαπημένο Sean Connery που έπαιζε. Ο κλασικός πράκτορας 007 James Bond. Ένα πάρα πολύ ωραίο pop ride. Έχω μανία με τα James Bond. Τα έχω δει όλα και μου αρέσει πάρα πολύ ο James Bond. Απλά τώρα δεν ψήνομαι ιδιαίτερα. Α, παίζει ναι, ρε, όλη σειρά. Αυτό να είναι και κάτι που δεν θυμόμουν. Όλη σειρά πρέπει να είναι από το Goldfinger. Α, όχι, τα τρία πρώτα πάρουν από τον Goldfinger, αλλά ευτυχώς βγάλαμε το συγκεκριμένο ride. Γιατί η συγκεκριμένη Aston Martin τότε και σε εκείνο το James Bond ήταν πάρα πολύ δυνατό αμάξι. Ωραίο, εντάξει, λίγο χτυπηματάκια, κάποια θεματάκια τα έχει, αλλά δεν πειράζει. Ένα πάρα πολύ ωραίο ride. Και ήδη ξεκινήσαμε αυτό που έλεγα, να ήδη έχουμε ένα μεγάλο ας πούμε ποπάκι στη συνδρομή. Έχουμε και άλλο μεγάλο ποπάκι όμως. Ένα άλλο αγαπημένο από αγαπημένη κατηγορία που σίγουρα θέλω να κλείσω. Το Pop Game of Thrones νούμερο 55, ο Γουν Γουν. Το άλλο δεν είπαμε είναι το Pop Rides νούμερο 44. Τα Rides είναι πιο γενικά. Αυτός από την πρώτη τελευταία νομίζω σειρά από ποπάκια του Game of Thrones που βγήκαν. Όχι τελευταία τελευταία, η πρώτη τελευταία. Το Edition 7 όπως μας το λέει. Λοιπόν, τώρα ξεκινήσουμε να τα στήσουμε πάλι γιατί πάλι δεν θα φαίνουν. Πάλι θα βγω εγώ από το πλάνο μου φαίνεται. Λοιπόν, έχουμε μέσα. Έχουμε... Α, έχουμε κι άλλο μεγάλο πακέτο. Διπλό πακέτο αυτή τη φορά. Ναι, ρε φίλε από το La La Land. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν θα το κρατήσω για μένα ή θα το δώσω στη Δήμητρα. Πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ και το La La Land σαν ταινία. Αυτό ήρθε με θεματάκια. Εν τω μεταξύ, λες και το άνοιξαν αυτοί να το δουν, ξέρω εγώ, οι χαζοβιόλες εδώ. Δες. Ήρθε εδώ με σκισίματα, σαν να το άνοιξαν, σαν ένα κακό άνοιγμα να έγινε. Και γενικά έχει κάποια θεματάκια εδώ. Εντάξει, πάντα τους τα στέλνω ό,τι και να έχει και μου βάζουν ένα κομμάτι, ας πούμε, refund. Πάρα πολύ ωραίο παπάκι όμως. Αυτούς βγάλανε μόνο έτσι, μόνο διπλό πακέτο, αυτό από La La Land και είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Γιατί και το Λάραν ήταν πολύ ωραίο και αυτοί οι δύο εννοείται πάνε μαζί άσχετα με το τι έγινε στην ταινία. Γι' αυτό όσο την ταινία θα την προτείνετε. Είναι με musical, αλλά είναι χαλαρό. Δεν είναι όλη ταινία μουσική. Μετά από ένα σημείο φτιάχνει και γίνεται πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε, ας ξεκινήσουμε με Minecraft. Να, ναι, τα είχα ξεχάσει. Εντάξει, τα Minecraft τα είχα βάλει ό,τι τα θέλω. Τα είχα ξεχάσει όμως. Έχουμε εδώ Minecraft τον Steve. Pop Games νούμερο 316. Πάρα πολύ ωραίο σε μας λέει Mojang Minecraft και βγήκαν και μεγάλα τα παπάκια του Minecraft και βγήκε πολύ μεγάλο το σχέδιο.
Εδώ το εικαστικό του βγήκε πάρα πολύ μεγάλο στο κουτί. Δεν ξέρω γιατί. Είναι λίγο χαζό. Δεν χρειάζεται να το βγάλουν τόσο μεγάλο σε σχέση με άλλα. Αλλά μέσα περίπτωση δεν πειράζει. Είναι ωραίο. Τώρα λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε εδώ. Δεν ξέρω. Κάπω έτσι. Συνεχίζουμε με Minecraft. Τώρα τα άλλα δεν τα βλέπω. Ήταν τα μόνα που έβλεπα γιατί ήταν προ τα εκεί. Τα άλλα που είναι προ τα εδώ. Απλά θα βάζουμε το χέρι και θα πιάνουμε. Έχουμε τον σκελετό. Pop Games νούμερο 319. Πάρα πολύ ωραία. Από το Minecraft το μόνο που είχα ήταν το Taxendo Cut, το Chase του Ocelot. Πάρα πολύ ωραία που πάει και αυτό. Και ακόμα και ο σκελετός ακόμα βγήκε πάρα πολύ μεγάλος έτσι. Αυτά κάπως εδώ για να μας πάρει. Δεν θα μας πάρει πάλι. Δεν θα μας πάρει. Συνεχίζουμε. Πάλι Minecraft. Ναι, το Ocelot. Ωραία, ωραία. Το οι γάτες ας πούμε το Ocelot. Όχι, όσο βασικά δεν είναι ακριβώς γάτα. Αυτό που ήταν εκεί τέλος πάντων στο Minecraft. Έχουμε 3.19 Pop Games. Πάρα πολύ ωραία. Θυμάμαι τα κυνηγούσαμε αυτά τα χαζά για να τα κάνει tame, ας πούμε, με το ψάρι. Πώς τα έκανε tame, δεν θυμάμαι για να τα έχει για ζωάκια να σε ακολουθούν. Πάρα πολύ όμορφο το μαρσουπιλαμί του Minecraft. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα τι θα πιάσουμε. Ας πιάσουμε κάτι έτσι. Ού, έχουμε τον Pippin Took. Ναι, αυτό το χαζό γράψαν το μικρό με το επίθετο. Δεν το γράψαν Perkin Took, το γράψαν Pippin Took. Από το δεύτερο wave, τη δεύτερη σειρά η edition, ας πούμε, του Lord of the Rings. Pop Movies νούμερο 530, τα θέλω και αυτά εννοείται του Lord of the Rings. Πάρα πολύ ωραίες. Από τις λίγες κατηγορίες που θέλω να μαζέψω. Κατηγορίες, τις λίγες σειρές βασικά που θέλω να μαζέψω. Πέρα από τα Marvel και τα Star Wars που μαζεύω, που εκείνα είναι όντως ολόκληρες κατηγορίες. Αλλά θα βάζω κάπως έτσι, εντάξει, το τελευταίο πάνω θα χάνει λίγο, αλλά δεν. Πρέπει και εγώ να φαίνομαι λίγο. Έχουμε και άλλο Minecraft. Τι κάνει, όλο το Minecraft θα μας βάλαν. Μπορεί. Pop Games νούμερο 317, και μέχρι στιγμής δεν βλέπω Star Wars που φαίνεται πήγε καμένη μπλούζα. Pop Games νούμερο 317, εδώ είναι η Alex. Δεν έπαιξα καμιά φορά με την Alex σαν επιλογή. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι, αλλά παρόλα αυτά τώρα να βάζα τα άλλα 4 του Minecraft για να μην βάλω την Alex. Δεν λέει. Λοιπόν, σε λίγο θα αρχίζουμε να κρύβουμε εγώ. Θα αρχίσω. Συνεχίζουμε, πάμε. Έχουμε. Ο Ron. Ωραία. Pop Harry Potter, το νούμερο 54. Μια κατηγορία που επίσης μαζεύω, αλλά την έχω πάρα πολύ παραμελημένη σαν κατηγορία. Ο Ron Weasley πάνω στο σκουπόξυλό του και πρέπει να είναι σε πολύ ωραία στάση αυτό το παπάκι, θα το δούμε. Έχουμε εδώ από τις τελευταίες σειρές του Harry Potter. Βασικά η τελευταία σειρά ήταν μέχρι εδώ, μέχρι τη Λούνα, πιο μετά, και τον Peter. Δεν θυμάμαι, η Ginny Weasley και ο Ron Weasley είπαν προσθέθηκαν μετά. Α, δεν πειράζει, πάρα πολύ ωραίο παπάκι και από μια κατηγορία που όπως είπα την μαζεύω μένα, αλλά την έχω αρκετά παραμελημένη. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε κατά το, δεν βλέπω κάτι άλλο να έχουμε έτσι τα κοντά. Έχουμε όποιο άλλο από Harry Potter, ο George Weasley, ένας από τους δύο δίδυμους Weasley, το Pop Harry Potter νούμερο 34, πάνω να ακολουθήσω συνέχεια πάνω από Pop Marvel. Και εδώ μεταξύ τους βγάλαν και τους δυο, βγάλαν και τον Fred. Α, εντάξει, ο Fred κρατάει κάτι διαφορετικό, κρατάει έναν χαρτοφύλακα, ας πούμε, ενώ εδώ ο George Weasley κρατάει κάτι από αυτά τα διαγωγές που είχαν τέλος πάντων εκεί. Α, πρέπει να είναι τα δώρα βασικά, από τη σκηνή που ήταν τα δώρα που ανοίγαν, γιατί έχει τα ονόματα τους πάνω, WW από το Weasley. Θα τον δούμε όμως και λίγο καλύτερα, εννοείται πώς είναι μέσα και αυτό που σας λέω με τα δώρα. Λοιπόν, τώρα άμα το βάλω αυτό εδώ δεν ξέρω αν θα μπορούμε να βγάζουμε, θα μπορούμε λογικά να βγάζουμε. Πιάνουμε κάτι άλλο, πιάνουμε, α, κι άλλο Minecraft, οπότε στείλαν όλο το Minecraft. Στείλαν όλη τη σειρά του Minecraft, εντάξει. Το Pop Games νούμερο 320, ο Creeper. Το πιο ηλίθιο πλάσμα μέσα στο Minecraft, θα πούμε, ερχόταν εκεί, ειδικά άμα έπαιζε σε κάνα mode περίεργο και έχτιζε σε κάνα server και αυτά και έχτιζε και δεν είχε ο server να σου προστατέψει τέλος πάντων από τους creeper να σου κάνει ζημιά, στα κατέστρεφε όλα. Όλα, εκεί τέλος πάντων το εύρος που είχε της καταστροφής, αλλά έκανε ζημιά αυτός ο Γανιόλης και μπορεί να σου κατάστρεφε κανένα καλό block που δεν θα ήθελες να καταστραφεί, θα ήταν κανένα δύσκολο block. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και συνεχίζουμε, μήπως τα βγάλαμε όλα, ό,τι ήταν να βγάλουμε, έχει μέσα. Ναι, έχει ένα τελευταίο και ευτυχώς αυτό το τελευταίο είναι Star Wars, δεν πήγε τελείως τζάμπα η μπλούζα. Και είναι πιο θεματικό γιατί και εδώ η μπλούζα είναι προς το First Order, ας πούμε. Εντάξει, εδώ είναι από το Last Jedi, η Admiral Holdo. Που στην αρχή μας μπέρδεψε λίγο, έλεγα μήπως είναι κακιά αυτή τίποτα, να δεις που θα είναι κανιά που σιάτσε αυτοκρατορίας, αλλά τελικά όχι κακιά, αποδείχθηκε πάρα πολύ καλή. Δεν τώρα είναι λίγο spoil αυτό που κάνω, αλλά πέρασε και καιρός, έχει βγει και σε DVD πλέον, δεν πείτε κανείς spoil. Εξελίχθηκε τελικά σε ηρωίδα. Και αυτά, εξελίχθηκε σε ρίδα. Ας μην κάνω περαιτέρω spoil. Έχουμε 12 για ακόμα μια φορά. Λογικά έχουμε 2, 5, 8, 10, 12. Ναι, έχουμε 12 και τα 3 εκ των 12 είναι μεγάλα. Το ένα βασικά είναι διπλό πακέτο, ένα right και ένα oversized.
ακόμα ένα πακέτο που συμφέρει πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν βλέπετε εμένα ή αν με ακούτε, απλά βλέπετε τα παπάκια. Αυτά πάμε να τα ανοίξουμε αμέσως να τα δούμε λίγο καλύτερα τη δουλειά του και τη λεπτομεριά του. Ανοίξαμε λοιπόν για να θαυμάσουμε για άλλη μια φορά τη δουλειά τη Funko και να πούμε ότι αυτό που έχω να συμπληρώσω είναι ότι τα pop του Minecraft, και το είχα πει και τότε που άνοιξα το Chase, αλλά για άλλη μια φορά ότι είναι ό,τι πρέπει για του ψυχαναγκαστικού, γιατί είναι τετραγωνισμένα και κάθονται πάρα πολύ ωραία έτσι και στημένα. Τα υπόλοιπα, τα άλλα δύο pop, ας πούμε, πλέον η Funko έχει αρχίσει να το κάνει και σε άλλα pop αυτό. Και είναι καλό αυτό, το κάνει όλο και πιο συχνά. Βάζει από πίσω αυτό το χαρτόνι, το πιο θεματικό, ας πούμε. Εδώ εντάξει, αυτό, και αυτό ξεκίνησε από τα Movie Moments, νομίζω. Δηλαδή από, και από τα Movie Moments ξεκίνησε να το κάνει καλά-καλά. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το James Bond το κλασικό, όπως ξεκινούσε ο James Bond στο intro του. Αλλά δεν θα μας χρειαστούν αυτά προς το παρόν, γιατί το πολύ πολύ να πέφτουν εδώ ή να μας εμποδίζουν. Και στο La La Land αυτό πάρα πολύ ωραίο. Εδώ η City of Stars, ας πούμε. Και όπως ήταν εκεί το background, εκεί που χορέψαν από τη σκηνή που χορέψαν, εκεί στο παγκάκι που είχε κάτσει, εκεί που ξεκίνησε κιόλας να γεννιέται κάτι μεταξύ τους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Γουν Γουν, ο οποίος είναι πάρα πολύ όμορφος, αλλά έχει πολλά βέλη. Δεν θυμάμαι αν όντως είχε φάει τόσα βέλη. Τόσα πολλά βέλη. Πάρα πολύ ωραίος όμως, παρόλα αυτά, αν και τα βέλη μου φαίνονται λίγο αρκετά. Πού να ήταν και τόσο τώρα, δεν θυμάμαι κι εγώ καλά. Πάει καιρός από τότε που είδαμε και το επεισόδιο με την επική μάχη εκεί που πήγαν να πάρουν το Winterfell. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο παπάκι. Μόνο που τα βέλη είναι πάρα πολλά και στα χέρια και αυτά και πίσω. Δεν θυμάμαι αν ήταν όντως τόσα. Αλλιώς τα παπάκι η λεπτομέρειά του είναι φανταστική. Σε αυτά που φοράει, σε αυτές τις γούνες τέλος πάντων ή προβιές που είχαν πάνω που φορούσαν εκεί οι πιο βάρβαροι ή πιο βόρειοι του τείχους ας πούμε όσοι ζούσαν. Πάρα πολύ ωραίο παπάκι. Ο Γουν Γουν μετά πολλά βέλη ο καημένος στο τέλος δεν άντεξε. Λοιπόν, ας δούμε και τα δύο από το La La Land. Είναι και πάρα πολύ ωραία ποπάκια και η στάση τους είναι πάρα πολύ ωραία και εδώ βλέπουμε ότι και τα δύο και το αντρικό ας πούμε pop και το γυναικείο pop έχουν βάση. Καλό αυτό. Και φάγω από ό,τι βλέπω και αρχίζει γενικά να βάζει βάση και σε άλλους. Γιατί τώρα εδώ το, όπως είναι το πόδι του που είναι λίγο σηκωμένο, αυτός δεν ξέρω κατά πόσο θα στηρίζονταν. Όπως και το θέμα που είχαμε με τον Venompool στο προηγούμενο κουτί, δεν ξέρω κατά πόσο θα στηρίζονταν χωρίς τη βάση. Τώρα έχουμε τη βάση και είναι πάρα πολύ ωραίος. Ωραίο κομμάτι, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και γενικά ωραία δουλειά και στο ποπάκι, στο μαλλί του, σε αυτά που φοράει, το ρολόι του, τα παπούτσια του. Πάρα πολύ ωραίος. Και εδώ έχουμε και την Emma Stone, τώρα δεν θυμάμαι τα ονόματα του των ταινιών, αλλά η πανέμορφη Emma Stone. Πάρα πολύ ωραία και εδώ με εκείνο το φστάνι που είχε. Εντάξει, το πόδι της αυτό που έχει, ναι είναι λάθος, είναι μπογιά. Δεν είναι κάποια γρατζουνιά που είχε στην ταινία προφανώς και μπήκε στο ποπάκι. Είναι ένα λαθάκι εδώ της Funko, αλλά δεν πειράζει. Αυτά είναι θέματα για όσοι τα έχουν εκτός κουτιού. Αν και εντάξει, αν το δώσω αυτό το Tupac δώρο στη Δήμητρα, ήδη και Τζίμητρα άρεσε πάρα πολύ το La La Land και της αρέσει ο χορός γενικά, μάλλον θα είναι θέμα αυτό. Με τα κλακετό παπούτσια, τέλος πάντων, ας πούμε, που φορούσαν τις κλακέτες βασικά. Πάρα πολύ ωραία και η στάση τους πάρα πολύ ωραία έτσι και κάθονται και οι δυο μαζί δίπλα-δίπλα πάρα πολύ όμορφα. Ας δούμε τη μεγάλη την Aston Martin η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη και μετά ας πάμε στα μικρά. Ένα πάρα πολύ ωραίο pop rides, από τα πιο ωραία pop rides και πλέον από ό,τι βλέπω η Funko δεν, στα pop rides αυτό που κάνει δεν βγαίνουν. Ενώ παλιότερα τα pop rides άβγαζες κάπως έτσι, πλέον δεν βγαίνουν σε αρκετά pop rides και αυτός δεν βγαίνει. Στάσεις το όπως είναι τα χέρια του James Bond ή του Sean Connery είναι καρφωμένα στο τιμόνι. Ένα πάρα πολύ ωραίο αμάξι και η πινακίδα ακόμα είναι ακριβώς. Ένα πάρα πολύ ωραίο pop ride. Από ό,τι είδα δεν ανοίγουν πόρτες έτσι και τέτοια. Κακός, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Σε ποιο ήταν στο Dean, ήταν που άνοιγε εκεί, δεν άνοιγε. Δεν θυμάμαι, αλλά σαν να θυμάμαι ότι σε κάποιο άνοιγε. Το Fort Bagas νομίζω άνοιγε εκεί. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, πίσω με την πινακίδα Great Britain εννοείται. Πάρα πολύ ωραίο. Από τα πιο ωραία rides. Και όπως είναι μέσα και ο James Bond πολύ ωραίος, τώρα τα πόδια του δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να φανούν. Όχι, δεν θα φανούν. Αλλά είναι και τα πόδια του καλά, σαν να κάθεται όντως ακριβώς. Δεν όπως ήταν όρθιος και αυτά, όπως το βγάζεις παλιότερα. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και αυτό, από τα πιο ωραία rides. Πάμε τώρα στα πιο μικρά. Ας ξεκινήσουμε με τον Steve από το Minecraft. Πολύ εύκολη δουλειά να βγάλουμε ποπάκια του Minecraft. Αλλά βγήκαν πάρα πολύ ωραία και έχουν όλα αυτές τις γαμάτες τετραγωνισμένες βάσεις. Και τα ποπάκια είναι τετράγωνα και εύκολο γιατί δεν είχε καμιά ιδιαίτερη λεπτομέρεια τώρα οτιδήποτε υπήρχε στο Minecraft γιατί ήταν όλα σε pixel. Αλλά έστω και στα pixel που είχαν να κάνουν και έκανε καλή δουλειά η Funko στην αξίνα το εδώ. Εντάξει, τους έκανε και τους δύο με αξία. Τους έκανε και τους δύο με αξίνα. Θα μπορούσε έστω την, αυτό να τον κάνει με σπαθί και την Alex να την κάνει με αξίνα, ξέρω εγώ. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Πάρα πολύ ωραία τα ποπάκια όμως.
Και κακώς δεν βγάλαν ζόμπι, κάναν έντερμαν, ξέρω εγώ, σε εξάντσο. Γιατί όχι, ίσως σε επόμενο wave θα κρατήσει τίποτα και γιατί. Και για μετά, αλλά ζόμπι, έντερμαν και κάνα ζώο. Μετά κάνα γελάδα, κάνα γουρούνι, κάνα πρόβατο, ξέρω εγώ. Γιατί όχι. Εδώ η όμορφη Άλεξ, η οποία και αυτή κρατάει αξινά. Αλλά βγήκαν πάρα πολύ ωραία τα παπάκια του Minecraft. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και είναι εύκολα για τη Funko να τα βγάλει. Γιατί έχει απλά να ακολουθήσει ορισμένες λεπτομέρειες στα pixel που είχαν στα ρούχα του, τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία. Και τα υπόλοιπα βγήκαν και πιο ωραία. Σκελετός, το Ocelot, το Creeper βγήκαν ακόμη πιο ωραία. Το Ocelotάκι το οποίο είναι πανέμορφο και οι βάσεις τους, ναι, ενώ έχουν βάσεις δεν κάθονται και πάρα πολύ καλά σφιχτά. Αλλά δεν πειράζει. Πάρα πολύ όμορφο. Τα pixel τουλάχιστον φαίνονται σωστά, ακόμα και αυτά εδώ, αυτές οι λεπτομέρειες. Πάρα πολύ ωραίο. Και η στάση του πάρα πολύ ωραία όπως είναι. Εκεί που το έβαζες, θυμάμαι, αν αφού η γάτα γίνει δικιά σου, την έβαζες να κάτσει. Ή το όσελο, τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραίο. Και μου αρέσουν και οι βάσεις τους πάρα πολύ, τετραγωνισμένες έτσι. Και γενικά όπως είναι όλα τα παπάκια για ψυχαναδικαστικούς, είναι ό,τι πρέπει. Ειδικά αν το έχεις εκτός κουτιού κάπου, κάθονται ακριβώς μπορεί να τα βάζεις να είναι ζυγισμένα, στοιχισμένα. Ο σκελετός που είχα μια αμφιβολία αν θα στηρίζεται, αλλά η πλάκα του στηρίζεται και χωρίς βάση. Αλλά εντάξει, έχει τη βάση εννοείται για να το βάλεις με το τόξο του και σε αυτόν πολύ ωραία δουλειά. Είναι περίεργα γιατί είναι που είναι τετραγωνισμένα, είναι σε πίξελ και βγαίνουν τόσο μεγάλα τα κεφάλια του. Το κλασικό. Αυτή η κλασική τεχνική της Funko, τον pop βασικά, όχι της Funko, τον pop, γιατί αυτό χαρακτηρίζεται από τα συνήθως μεγάλα και πιο τετραγωνισμένα κεφάλια. Εδώ είναι τελείως τετραγωνισμένο το κεφάλι και βγήκαν αρκετά μεγάλα. Γενικά όλο αυτό το τετράγωνο, επειδή έχεις να το κάνεις απολύτως τετραγωνισμένο, θα βγει ακόμη πιο μεγάλο και βγήκαν αρκετά μεγάλα, αλλά εντάξει, είναι όμορφα. Σε σχέση με ένα normal κεφάλι, ας πούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε να δούμε τον Creeper, ο οποίος και ο Creeper δεν χρειάζονταν βάση, γιατί έχει 4 πόδια, αλλά παρόλα αυτά έχει και αυτός βάση. Εξίσου ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Πολύ ωραία δουλειά. Και στα πόδια του, γενικά, στα pixel τέλος πάντων, μείνανε πιστοί στις λεπτομέρειες, θέλω να πιστεύω. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς και ποια pixel είχε εδώ αριστερά-δεξιά ο Creeper, αλλά λέω τώρα ότι φαίνεται αρκετά καλός, αρκετά πιστός τέλος πάντων, αρκετά πιστό το ποπάκι του στον Creeper του παιχνιδιού. Πάρα πολύ ωραίος ο Creeperάκος και με τα 4 πόδια έτσι, μ' άρεσαν πολύ τα ποπάκια του Minecraft. Και το παιχνίδι. Εντάξει, Minecraft η αλήθεια είναι ότι έχω να μπω καιρό, μπορεί και χρόνο, χρόνια, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ και σίγουρα κάποια στιγμή θα ξαναμπούμε έτσι να παίξουμε, να χτίσουμε κάτι. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Skyblock σαν mod. Λοιπόν, ας πάμε στον George, ο George Weasley, ένας από τους σατανικούς δίδυμους της οικογένειας Weasley. Πάρα πολύ ωραίος. Με τα δώρα, ξέρω εγώ, ή ό,τι κρατάει, μπορεί να είναι τίποτα περίεργο από αυτά τα πραγματάκια, τα συμπράγκαλα που είχαν, να πούμε, κάτι σκανταλιές, κάτι αυτά που κάνανε εκεί. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Και λογικά θα είναι το ίδιο με το Fred, σαν ποπάκι, απλά αλλάζει και κρατάει χαρτοφύλακα ή κάτι τέτοιο. Τα ποπάκια του Minecraft όμως, εντάξει, μου άρεσαν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο Ron, ο οποίος Ron έχει κάτι περίεργο, βγαίνει από αυτή τη βάση και το βλέπω πρώτη φορά αυτό σε pop, αλλά δεν στηρίζεται και πάρα πολύ καλά. Θα τον βγάλω από τη βάση για να το δούμε λίγο ξεχωριστά πώς είναι τώρα, έτσι να το δείτε λίγο πώς κάθεται. Και αυτό που λέω ότι βγαίνει, έχει και εδώ βάση, έχει εδώ μια εξοχή και εδώ αυτές τις δύο εισοχές. Η εξοχή μπαίνει σε αυτήν εδώ την εσοχή, σε αυτήν εδώ που έχει, και αυτές οι δύο εισοχές για να κουμπώσουν αυτά εδώ τα, για τη σκούπα τέλος πάντων. Έρχεται και κουμπώνει αυτά εδώ κάπως έτσι. Αλλά θα το δούμε λίγο χωρίς αυτό για να μην μας πέφτει συνέχεια, να τον δούμε λίγο καλύτερα. Πάρα πολύ ωραίος, πολύ ωραία στάση, είναι από αυτές τις κινήσεις τις πιο τολμηρές που έκανε η Funko, που άλλαξε τις στάσεις τους, έβαλε βάση, τα έκανε πιο εναέρια ας πούμε, και μου αρέσει αυτό που κάνει. Μου αρέσει γενικά έτσι αυτή η λίγο διαφορά σε κάποια κομμάτια που υπάρχει. Ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Ο Ron με τη στολή του Quidditch έτοιμος για να παίξει αγώνα, ήταν ήδη στον αγώνα αυτή η σκηνή. Πάρα πολύ ωραίο, τώρα τον ξαναβάλουμε εδώ, προσεκτικά προσεκτικά και να τον βάλουμε εκεί. Λοιπόν, γιατί δεν κάθονται και πάρα πολύ καλά εδώ πέρα. Δεν είναι δηλαδή για να τον κάνει τις βόλτες. Να πεις ότι κουμπώνει, δεν κουμπώνει και πάρα πολύ δηλαδή σφιχτά. Πάμε στον Pippin Took, όπως μας το γράφει Pippin Took. Δεν μπορούσαν να γράψουν Peregrine Took, γράψαν Pippin Took τέλος πάντων. Λοιπόν, επίσης ένα γαμάτο ποπάκι. Με ωραία λεπτομέρεια κρατάει την πίπα του στις τρίχες που έχουν βάλει στα πόδια στο φύλλο των Λοθόριων. Πώς το λέγανε αυτό το φύλλο που φορούσαν τέλος πάντων εδώ πάνω για να δέσουν τον μανδύα τους. Πάρα πολύ ωραίος. Και στο μαλλί του αρκετά πιστό. Σε αυτούς τους τέλος πάντων μανδύες που φορούσαν κλόξ ας πούμε, φορούσαν όλα τα Hobbit. Πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίο παπάκι.
και πιστό στον πραγματικό Πίπιν. Ακόμα και τα κουμπιά που είχε το παλτό του και οι τσέπες τους. Λεπτομέρειες που η Φάνκοτς κάνει τα πολύ τελευταία χρόνια. Ας πούμε, τον τελευταίο χρόνο αυτές τις πιο super tech λεπτομέρειες, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό να το ξαναβάλουμε, γιατί όπως είπαμε δεν στηρίζεται και πάρα πολύ σε αυτή τη βάση. Δεν είναι για να τον κάνεις βόλτες. Και στην πανέμορφη Admiral Hold, η οποία βγήκε πάρα πολύ ωραία και με πολύ ωραίες αναλογίες, γιατί ήταν και μια ψηλή γυναίκα και αρκετά αδύνατη. Και το ακολουθάει αυτό το πράγμα το ποπάκι. Αυτό που φορούσε πάνω στο κεφάλι, γενικά με τα ρούχα της. Πάρα πολύ ωραία. Και με ωραίες αναλογίες, έτσι ψηλή και αδύνατη. Πάρα πολύ αδύνατη. Μισή σε σχέση με τα άλλα ποπάκια. Και αυτή η λεπτομέρεια εδώ σε αυτό που φορούσε πάρα πολύ ωραία. Και το μαλλί της. Το μαλλί της είναι εξαιρετικό, εκείνο το ροζ μαλλί που είχε. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι και αυτό. Και εννοείται είναι ένα Star Wars pop, οπότε έχει τις αγαπημένες βάσεις που έχει το Star Wars και είναι bobblehead. Και δεν βγαίνει από τη βάση. Την ώρα που άλλα pop που έχουν κλασικά πόδια και τα κουμπώνεις πάνω βγαίνουν από τη βάση, αυτή δεν βγαίνει από τη βάση της. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ποπάκι. Και στο μαλλί, τζαχτυλίδια, αυτά που φοράει, πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα το βίντεο, παιδάκια μου. Ένα ακόμα γαμάτο pop in a box. Και νομίζω και μπορώ να πω μάλλον πως αυτό μπορεί να μπει το τρίτο pop in a box, το τρίτο καλύτερο κουτί μάλλον στη σειρά που ανοίγω. Γιατί εντάξει, τα άλλα δύο που τα λέγαμε ότι ήταν τα καλύτερα κουτιά, εκείνα είχαν κάποια εξκλουσιβάκια, είχαν movie moments. Ενώ τώρα εδώ έχουμε. Αν και εδώ πάλι σε σχέση με το δεύτερο, όχι, θα το πω το τρίτο. Είναι το τρίτο καλύτερο στη σειρά που ανοίγουμε. Γιατί πάλι έχουμε ένα ride, ένα μεγάλο και ένα διπλό πακέτο. Αυτά, ακόμα ένα γαμάτο κουτί και αυτό που λέμε το VFM, το ότι για 100 ευρώ σου έρχονται όλα αυτά και τα τρία, το ένα είναι διπλό πακέτο, το ένα είναι right και το άλλο είναι oversized, δεν ξέρω, είναι τσοποπάκι. Νομίζω ότι τα λεφτά τα βγάλαμε πάλι κατά πολύ. Λοιπόν, αυτά νομίζω, παιδάκια μου, εντάξει, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε το βίντεο, να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο και για κάτι πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, ξερομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium figures και αγαλματίδια και πολλά άλλα κρίνια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.